δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μια εορταστική μέρα όπως αυτή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Νένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Νίκος Νένδιας δέχτηκε επίσημη υποδοχή. Ακολούθως μετέβη στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου παρακολούθησε την πανηγυρική θεία λειτουργία. Αμέσως μετά ο κύριος Δένδιας έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης αναφερόμενος στην εορτή του Πολιούχου της Κέρκυρας, σημείωσε πως απαιτούνται συστράτευση, εθνική ενότητα και ομοψυχία, ενώ ιδιαίτερη μνήμα έκανε στα διαπόντια νησιά. Στέλνω τις πιο θερμές και από καρδιάς ευχές μου σε όλους τους κατοίκους του νησιού, σε όλους τους κατοίκους των διαπόντιων νησιών και των Παξών και πιο ιδιαίτερα σε αυτές και σε αυτούς που σήμερα γιορτάζουν. Γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή. Όλοι μας στην Κέρκυρα έχουμε μια σπυριδούλα ή ένα σπύρο στο σπίτι μας. Κυρίες και κύριοι, στην εποχή που ζούμε, οι προκλήσεις ασφάλειας εξελίσσονται. Όμως η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει μια διακριτή και δυναμική παρουσία στην διεθνή σκηνή και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και το καθήκον μας απέναντι στο διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το εθνικό μας συμφέρον. Μάλιστα, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα διαπόντια νησιά μας, ένα από το οποίο επισκέφθηκα και λίγες μέρες, όπου υπάρχει σχετικό στρατιωτικό μας φυλάκιο, γιατί τα νησιά αυτά έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα και η μεγάλη σημασία τους αναδείχθηκε με τη Συμφωνία για την Επέκταση της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της Ιταλίας, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω. Καταλήγοντας, σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, θέλω να πω ότι για μας τους Έλληνες απαιτείται συστράτευση, εθνική ενότητα και ομοψυχία. Απαιτείται να συνεργαστούμε όλοι μαζί για ένα κοινό ασφαλές μέλλον. Ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας. Να εμπνευστούμε από τις αρετές που στην επίγεια ζωή του εξέφρασε ο Άγιος Σπυρίδωνας, τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Σε ζεστό κλίμα, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος δώρησε στον κύριο Δένδια μια εικόνα των Αγίων Σπυρίδωνος και Νικολάου. Θα μου επιτρέψετε σήμερα στη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, που είναι όχι μόνο προστάτης δικός μας, αλλά είναι κυρίως δικό σας. Θυμάμαι από την αρχή που ήρθα και εγώ, τότε ξεκινήσατε την πολιτική σας καριέρα, θα έλεγα. Στην πρώτη ομιλία σας πολιτική. Μου έκανε εντύπωση από τότε, θα το πω και τώρα, που χάλασε η μικροφωνική εγκατάσταση στο Κορφού Παλάς και λέει, δεν χρειάζεται, ένας πολιτικός πρέπει να έχει μεγάλη φωνή, να ακούγεται και έξω από εδώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν ο Άγιος Σπυρίδωνας, είναι χειροποίητες, είναι αγιογραφίες. Είναι εδώ ενός ντόπιου κερκυραίου αγιογράφου, του κυρίου Μαυρονά. Και ο Άγιος Νικόλαος που φέρεται το όνομά του. Και εδώ μια ταπεινή, έτσι, αυτό να με θυμάστε να είναι στο γραφείο σας και στο προσευχητάριό σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα, οφείλω να πω ότι τους αγαπώ και τους δύο, αλλά δεν τους έχω. Μα ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και οι δύο. Ο μεν Άγιος Νικόλαος χαστούκησε τον Άριο, το έδωσε χαστούκι, το δημόρισε. Ο Άγιος Σπυρίδωνας απέδειξε την τριαδικότητα. Είστε καλά. Εμένα θα μου επιτρέψετε ως ταπεινών αντίδωρων της καλοσύνης σας και των λεγόμενων σας να σας εγχειρίσω το θηρεό του Υπουργείου, το οποίο φέρει και μια άχρηστη λεπτομέρεια, την υπογραφή μου από κάτω. Δεν είναι άχρηστη. Χρήσιμη και για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστούμε, έτσι να σας παστώ. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανο Γκίκα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας περπάτησε στους δρόμους της πόλης και συνομίλησε με κόσμο, ανταλλάσσοντας ευχές. Στη συνέχεια, ο κύριος Δένδιας μετέβη στο κτίριο της Παλαιάς Φιλαρμονικής για να παρακολουθήσει την καθιερωμένη συναυλία για την γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα.